Εγώ, ξέρεις, είμαι παιδί του Στέφανου Ιωαννίδη. Και όταν το ρώτησα κάποτε, τι είναι ιστορία, μου είπε, ιστορία είναι το φαγητό που φάγαμε χτες. Άλλου του άρεσε, άλλου δεν του άρεσε. Και το περιέγραψε. Αυτή η περιγραφή του χθες είναι η ιστορία, του κοντινού χθες. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η άποψη. Η λέξη ιστορία από μόνη της σημαίνει κάποιον που είναι παρόν και βλέπει όταν γίνεται το γεγονός. Είναι ο ίστορ. Από εκεί και πέρα γίνεται αυτικός μάρτης. Και μετά τον αυτικό μάρτη, ένα ιστορικό γεγονός ξεφτιλίζεται τόσο πολύ που δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Γιατί την ιστορία του γεγονότος τη συνθέτουν δύο πράγματα. Το άρωμα της εποχής και τα γεγονότα. Τα γεγονότα σου τα λένε ιστορικοί. Το άρωμα της εποχής είναι το παραμύθι που θα σας πω. Και δεν τα λέω εγώ, δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι το Άγγελο Τερζάκη. Ο Τερζάκης έτσι μιλάει όταν του ζητάει το αρχηγείο στρατού να γράψει την ελληνική εποποιία και αναφέρει αυτό το πράγμα για την ιστορία. Η κατάσταση των Οθωμανών στην Κωνσταντινούπολη σηματοδότησε την έναρξη της διαδικασίας για την κατάκτηση της Θράκης περί τα τέλη του 13ου αιώνα. 100 χρόνια αργότερα ξεκίνησε η εγκατάσταση επίκων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο διαχωρισμός του πληθυσμού. Η βία, οι στερήσεις, το χαράτσι και όλα τα σκληρά μέτρα που επιβλήθηκαν στο μη μουσουλμανικό πληθυσμό οδήγησε στον εξισλαμισμό του μεγαλύτερου τμήματος της περιοχής. Πλέον μόνο όσοι ήταν μουσουλμάνοι απολάμβαναν τα προνόμια πολιτών πρώτης κατηγορίας. Μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή ήταν Αρμένοι, Εβραίοι, Ρωμά και διάφορα ελληνικά φύλλα που καταγόντουσαν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα χρόνια που ακολούθησαν διαμόρφωσαν σιγά σιγά μια κατάσταση πολυπολιτισμικής συνύπαρξης στην έπειτα Αρχοντούπολη Ξάνθη. Και ήταν Αρχοντούπολη η Ξάνθη, διότι τον πλούτο της προσπόριζε ο μοναδικός καπνός, το χρυσόφυλλο φυτό, το χρυσοφόρο φυτό. Η Ξάνθη θεωρείται σαν η παγκόσμια μητρόπολη των καπνών ανατολικού τύπου. Ήταν γνωστός ο καπνός με το όνομα Γενζέ τον Πάκο, αφού η Γεννησία ήταν πρωτεύουσα του Καζά μέχρι το 1878. Ο Γιάννιτζες, βέβαια, δεν ήταν αποκλειστικά ο καπνός της Γεννησίας. Ο περίφημος καπνός της Ξάνθης ήταν στους Γιακάδες και στον πρώτο Γιακά, εκεί που είναι η Χρύσα, η παλιά Χρύσα, η Μορσίνη. Ήταν πολλές οι κατηγορίες του καπνού στην πόλη. Ήταν αρωματικός ο καπνός, μικρόφυλλος, υπήρχε η περιοχή του Σούγιαλισσί, δηλαδή των παρανεστίων χωριών, τα οποία είχαν καλή ποιότητα καπνού. Υπήρχε το Τζεμπέλ, η περιοχή Εχίνου Ωραίου. Καταλαβαίνετε ότι η κάθε περιοχή έβγαζε, και ο καλύτερος βέβαια, μην το παραβλέψουμε, ήταν ο καπνός Κιρέτσιλερ, Χρύσα. Έτσι, έλεγαν ότι οι ασβεστόπετρες ξέρναν καλύτερα και έδιναν καλύτερη ποιότητα στον καπνό τον οποίο έπαιρναν από εκεί. Όταν άνοιγαν οι αγορές του καπνού, γινόταν πανηγύρι εδώ. Έπεφταν οι πάντες να αγοράσουν ό,τι καπνός υπήρχε και δεν υπήρχε. Και οι αγορές γινόντουσαν με λίρες. Λίρες που δεν τις μετρούσαν, αλλά τις ζύγιζαν. Μάλιστα λέγεται και γράφεται στις εκδόσεις του Στέφανου ότι όταν πουλήθηκε
μία λίρα ή οκά ο καπνός, η άνοδος της στιγμής έγινε δεκτή με ζουρνάδες και μενταούλια. Όπου υπήρχε το χρήμα, άρχιζε και έρχονταν οι διασκεδάσεις, η μουσική. Με το χρήμα στη Ξάνθη τότε λέγεται ότι η Λέσχη των Ξανθιωτών κάλεσε τη Σάρα Μπερνάρ για μία ή δύο ιδιωτικές παραστάσεις. Έφεραν συγκροτήματα από το εξωτερικό. Είχαμε την ευρωπαϊκή μουσική αλλά και τον ευρωπαϊκό τρόπο διασκέδασης σε μια εποχή όπου πολύ δύσκολα άλλες ελληνικές πόλεις έφταναν αυτό το επίπεδο. Ενδεχομένως η Σμύρνη να μπορούσε να συναγωνιστεί την Ξάνθη. Η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη ήταν πόλεις της αυτοκρατορίας, η Ξάνθη επίσης, είχε όμως ένα διαφορετικό κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Ο πλούτος φαίνεται στα αρχοντικά. Ο πλούτος προσποριζόταν από τον περίφημο καπνό. Φαίνεται στα αρχοντικά της Ξάνθης. Τα ρεφούζια της Ξάνθης, του καπνού της Ξάνθης, δηλαδή ο καπνός β' ποιότητας, ήταν ακριβότερος από τα μαξούλια, από τον καπνό πρώτης ποιότητας οποιασδήποτε άλλης περιοχής υπήρχε. Ήτανε η παγκόσμια μητρόπολη καπνών ανατολικού τύπου. Με την καταστροφή της Γεννησέας το 1870, το διοικητικό και εμπορικό κέντρο μεταφέρεται στην πόλη της Ξάνθης. Οι κάτοικοι που 50 περίπου χρόνια πριν είχαν μεταναστεύσει εκεί λόγω των δύο αλλεπάλληλων ισχυρών σεισμών που ισοπαίδωσαν την Ξάνθη, πλέον επιστρέφουν και μαζί με κουδαραίους εργάτες της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου ολοκληρώνουν την οικοδόμηση της παλαιάς πόλης. Το 1891 περνούν τα τρένα από την πόλη της Ξάνθης και έτσι ο καπνός φτάνει σε όλη την Ευρώπη από την Ξηρά. Το μεγάλο λιμάνι του Πορτολάγους που ήταν εφάμιλο με αυτό της Καβάλας αρχίζει πια να μαραζώνει. Μέχρι το 1910 περίπου, η περιοχή γνώρισε μια τεράστια οικονομική και πολιτιστική άνθηση λόγω του καπνεμπορίου, η οποία σταμάτησε απότομα με την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων και την κυριαρχία των Βουλγάρων στην περιοχή το 1912. Με την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων είχαμε αλλαγές συνόρων και αλλαγή του status quo στην περιοχή. Δηλαδή, η Ξάνθη έπαψε να έχει εμπόριο με τη Βόρεια Ροδόπη, αποκόπηκε από τη Φιλιππούπολη. Η Ξάνθη αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 100 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, μάλλον 100-110 το πολύ για να μην λέω ό,τι λέω, αυτά σαν παραμύθι τα λέω, από τη Φιλιππούπολη, είναι στον ίδιο μεσημβρινό. Έχουν μια απόκληση κάποιες μοίρες. Κάποιος αν έπαιρνε κατεύθυνση προς τη Φιλιππούπολη, περνώντας όρη, βουνά, δάση και ποτάμια, έφτανε ακολουθώντας τη γραμμή αυτή. Και από τη Φιλιππούπολη ένα καραβάνι ξεκινούσε τη μια μέρα, βάδιζε 3 χιλιόμετρα, έφτανε στη Στενίμαχο, το Ασένογκραντ, κοιμόταν εκεί, την άλλη μέρα πήγαινε άλλα 63 χιλιόμετρα έρχονταν στη Ξάνθη, έμενε στα Χάνια και στα Πανδοχεία της Ξάνθης, γι' αυτό είναι πολλά. Ξεκινούσαν πρωί-πρωί, πήγαιναν στο Πορτολάγο, αγόραζαν αλάτι, αγόραζαν ό,τι ήθελαν από εκεί, επέστρεφαν και ακολουθούσαν την ίδια διαδρομή. Γιατί την κάνανε? Γιατί ανάμεσα στο Ασένογκραντ και την Ξάνθη υπάρχει ο ορεινός όγκος της Χαϊντούς. Χαϊντούκ σημαίνει ληστής στα βουλγάρικα, κλέφτες. Θέλουν να περάσουν η μέρα τη Χαϊντού. Thank you.
Τον Οκτώβριο του 1912, τα τότε συμμαχικά στρατεύματα των Βουλγάρων απελευθερώνουν για πρώτη φορά την Θράκη από το μακραίωνο Οθωμανικό ζυγό. Ο ενθουσιασμός των Ελλήνων της Δυτικής Θράκης όμως δεν κράτησε για πολύ, καθώς τα βουλγαρικά στρατεύματα πολύ σύντομα μετατράπηκαν σε στρατεύματα κατοχής και ξεκίνησε ο εκβουλγαρισμός της περιοχής. Οι βιοπραγίες προς χριστιανούς και μουσουλμάνους δεν άργησαν να συνθλίψουν το ηθικό των κατοίκων. Η πόλη έπεσε σε μαρασμό και πολλές περιουσίες κάηκαν και καταστράφηκαν. Η βραχύβια, αλλά πολύ βίαιη παραμονή των Βουλγάρων διακόπηκε λίγους μήνες αργότερα με την είσοδο του ελληνικού στρατού στην πόλη, ο οποίος αφού κινήθηκε από την περιοχή Σαρίσαμπαν, διέσχισε τον Έστω και απελευθέρωσε την πόλη της Ξάνθης τον Ιούλιο του 1913. Αυτό όμως κράτησε πολύ λίγο, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου προσκύρωσαν και πάλι τη Δυτική Θράκη στην ιτημένη Βουλγαρία. Έτσι, μετά από 15 ημέρες, ο ελληνικός στρατός αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Είχα την τύχη να πέσουν στα χέρια μου, στην αντίληψή μου, κάποιες φωτογραφίες σε μια διεθνή δημοπρασία που αναφερότανε στον εκπατρισμό των Ξανθίων, Ξανθιωτών βέβαια. Φωτογραφίες οπίσω αναφέρουν Ξανθίους. Τι ήταν αυτές οι φωτογραφίες? Αυτές βλέπουν τον σιδηροδρομικό σταθμό της Ξάνθης, πλήθος κόσμου ανεβασμένο πάνω στα βαγόνια να εκπατρίζεται, να φεύγει από την πόλη και να πηγαίνει προς την ελεύθερη τότε Ελλάδα. Διότι έμαθαν ότι με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου η Ξάνθη περνάει ξανά στους Βουλγάρους. Έχοντας γνωπέσεις μνήμες από τη σύντομη πρώτη βουλγαρική κατοχή και τη βιαιότητα που ασκήσαν οι Βούλγαροι στον ξανθιώτικο πληθυσμό, μεγάλο μέρος, πάρα πολύ μεγάλο μέρος, σχεδόν το 70% των ξανθιωτών έφυγε από την πόλη, πέρασαν τον Έστω, πήγε σε ελεύθερες περιοχές και κατευθύνθηκε και μέχρι την περιοχή του Βόλου, όπου έχουμε ακόμα ξανθιώτη παροικία εκεί, που έμειναν από τότε. Μετά την πρώτη βουλγαρική κατοχή, οι Έλληνες είχαν εκτοπιστεί από εδώ. Οι περισσότεροι από αυτούς συνελήφθηκαν από τους Βούλγαρους μετά τις 21 Μαΐου του 1917 και οδηγήθηκαν πρώτα στη Σούμπλα της Βουλγαρίας και από εκεί τους κατένιμαν σε στρατόπεδα ανά τη βουλγαρική επικράτεια. Παραδείγματος χάρη, το σύνολο των καβαλιωτών οδηγήθηκε στο Γκόστιβαρ και στο Κίτσεβο και εκεί πέρα τους έβαλαν να κάνουν το 18 τους δρόμους. Ο παππούς μου έλεγε ότι ήταν αιχμάλωτος πολέμου, είχε και αριθμό, τον οποίον τον έχω κρατημένο για την ιστορία του πράγματος. Συνελήφθη, απαχωρίστηκε βιαίως από την οικογένειά του στις 20 Ιουνίου του 1917, αφήνοντας γυναίκα με 3 παιδιά στη Χρυσούπολη, και από εκεί και πέρα είχε την περιπέτεια του ομήρου, όχι του στρατιώτη τάγματος εργασίας. Το σύνολο βέβαια των Ελλήνων που πήγανε ως όμηροι στη Βουλγαρία ήταν από τους νομούς Δράμας, Καβάλας και Σερών. Η Ξάνθη πλήρωσε λιγότερο φόρο αίματος σε αυτή την περιπέτεια, γιατί οι περισσότεροι είχαν φύγει εκτός Ανατολικής Μακεδονίας. Έχω υπόψη μου ότι η οικογένεια Αλαδά Φερρυππίν είχε φύγει στην Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια Σαραλέκου ξέρω ότι είχε φύγει στη Λάρισα. Και υπήρχαν πάρα πολλές άλλες οικογένειες που πήγανε στο Βόλο. Γιατί το καράβι από την Καβάλα πήγαινε στο Βόλο. Ήτανε πολύ δύσκολο να αναπλαστεί η Δυτική Θράκη ολόκληρη και ιδιαίτερα η Ξάνθη μετά το 1913. Όταν μπήκαν οι Βούλγαροι, σύμφωνα με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, το 1913, όταν μπήκαν οι Βούλγαροι και αλλάξαν τα πάντα, τόσο στο Πορτολόγος βέβαια και όσο και στην Ξάνθη,
βρήκαν μία πλούσια κοινότητα. Και στο τέλος άφησαν ένα φάντασμα. Αυτό που λέγανε οι πολλοί, Βούλγαρος επέρασε. Δηλαδή, μια πόλη λαϊλατημένη, μια πόλη κατεστραμμένη, σαν να μην έφτανε αυτό, ποντίζησαν και νάρκες στο θρακικό πέλαγος. Η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. Κατά τη διάρκεια των 6 χρόνων της δεύτερης βουλγαρικής κατοχής, οι κατακτητές απέδειξαν μία ακόμη πιο οργανωμένη βιαιότητα εναντίον του χριστιανικού και μουσουλμανικού πληθυσμού της περιοχής. Πολλές ελληνικές περιουσίες λαϊλατήθηκαν και καταστράφηκαν και έτσι σιγά σιγά η πόλη ερήμωσε. Η ελληνική γλώσσα απαγορεύτηκε και καθιερώθηκε στη θέση της βουλγαρική. Τα σχολεία μετατράπηκαν σε βουλγαρικά. Οι πινακίδες των καταστημάτων πλέον φέραν βουλγαρικές επιγραφές. Και έτσι ξεκίνησε η εγκατάσταση επίκων Βουλγάρων στη Ξάνθη και στο Πόρτο Λάγος. Οκτωβρίου 1919. Ο στρατάρχης Ντεσπερέ, ο Γάλλος, που έλεγχε την περιοχή από την Παλαιστίνη μέχρι και την Θράκη, ανέθεσε στον στρατηγό Σαρπί να ιδρύσει τη θρακική χώρα, τη χώρα της Θράκης, ένα γαλλικό προτεκτοράτο. Συγκεκριμένα, την ονόμασε Θράση Ντεραλιέ και βλέπουμε ντοκουμέντα από την ταχυδρομική ιστορία της περίοδου εκείνης με αυτή την έκφραση, αλλά βλέποντας την έκβαση των πολέμων, του Βαλκανικών πολέμων εκείνης της εποχής, αναγκάστηκε να δώσει εντολή ο Ντεσπερέ στον Σαρπί να καλέσει τον στρατηγό Λεωναρδόπουλο να καταλάβει την πόλη, προϊόν κάποιας προφανώς διπλωματικής κατάστασης μεταξύ των Άγγλων και των Γάλλων. Βλέποντας ότι όλα οδηγούνται προς τα εκεί, κάλεσε τον Γεώργιο Λεωναρδόπουλο, στρατηγό, ο οποίος είχε στρατοπεδεύσει στην περιοχή του σημερινού Παρανεστίου, Μπούκια λεγόταν τότε, και ειδοποιήθηκε και κατέβηκε πεζοπορώντας επί τριημέρου στην πόλη μας. Μπήκε από την περιοχή του πρώην Δημοτικού Νοσοκομείου, συγκεκριμένα από την σημερινή οδό 9 της Μεραρχίας, που πήρε και τιμητικά το όνομα αυτή η πόλη, είναι η περιοχή της κόκκινης βρύσης που λέμε σήμερα εμείς, και κατέλαβε την πόλη ανέμακτα. Η ένατη μεραρχία του στρατηγού Γεώργιου Λεωναρδόπουλου ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης μέσα σε ένα γενικευμένο μεθύσι ενθουσιασμού και απέραντων ζητοκραυγών την απελευθερωτική πορεία, και αφού πέρασε τον Έστω στην περιοχή των Μπουκίων, έγραψε την διαδρομή Μπούκια, Γενίκιοι, Σταυρούπολη, Κουρταλάν, Κορτζαλάρ, Έμιλε, Άχτσε και Τσιλή, οδός Φιλιππουπόλεως Ξάνθη, και μπήκε γύρω στις 10 η ώρα στην πόλη. Λίγη ώρα πριν μπει ο ελληνικός στρατός στη Ξάνθη, ο τσολιάς του 340 συντάγματος Ευζώνων της ένατης μεραρχίας, Γεώργιο Τσίκος, από τα πράματα της Επίρου, υψώνει μέσα σε γενικό ενθουσιασμό τη σημαία, το ακατάλληλο σύμβολο των Ελλήνων, στον ιστό του πύργου του ρολογιού. Με το που άρχισαν να μπαίνουν οι Έλληνες από τη στροφή του δημόσιου δρόμου που βλέπει προς τη Ξάνθη, εκεί πέρα που είναι το κέντρο η Ξανθίπη, ακούστηκε μία κραυγή στους Τούρκους, «Γιουνανλάρ γελίορ», έρχονται οι Έλληνες.
Ο Νικός Στατός μπήκε με γυμνές ξυφολόγκες τραγουδώντας το άσμα «Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά». Στρατονίστηκαν σε ένα χάνι εκεί πέρα στην πλατεία κοντά που είναι σήμερα τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και από την ίδια ημέρα το απόγευμα άρχισε σιγά σιγά να δίνεται η διοίκηση της πόλης στους Έλληνες. Βεβαίως ο πρώτος δήμαρχος ήταν Τούρκος εδώ, ο οποίος πανέμεινε μαζί και με απόλυτη τάξη έγινε η αποχώρηση των Βουλγάρων, η αντικατάστασή του σταδιακά με Έλληνες. Ο Λεωναδόπουλος συνέχισε και μέχρι και το Μάιο του 20 απελευθέρωσε όλη την πόλη, όλη τη Θράκη. Μετά πήρε εντολή να κατευθυνθεί στην Μικρασία, όπου εκεί ήταν και το φινάλι του ελληνικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας και αντικαταστάθηκε από τον στρατηγό Μπαρτούνα εδώ στην Ξάφη. Σαρπή αντικαταστάθηκε από τον στρατηγό Βίκ, τον Γάλλο. Δηλαδή, μέχρι και τον Ιούλιο του 20 έγινε οριστικά η συνθήκη των Σευρών που από τότε μέχρι σήμερα ουσιαστικά και κύρια είναι η Ξάνθη και η Θράκη ανήκει στην Ελλάδα. Λίγο πριν τους Βαλκανικούς πόλεμους, τους δύο Βαλκανικούς πόλεμους, το 12-13, η πλούσια ελληνοορθόδοξη κοινότητα Ξάνθης αριθμούσε περίπου 10.000 ψυχές. Μετά την απελευθέρωση, δηλαδή στις 4 Οκτωβρίου, οι απελευθερωτές βρήκαν μία φτωχή Βουλγαρούπολη της άλλοτε αρχοντούπολης Ξάνθης, αλληλατμένη. Ελατμένα σπίτια, κλεμμένα υπάρχοντα, πυρπολημένα. Οι Βούλγαροι φεύγοντας δεν άφησαν τίποτα. Έκλεψαν κώδικες και μήλια. Ακόμη έκλεβαν και την τελευταία στιγμή και τα κινητά έπιπλα των σπιτιών. Ο Βούλγαρος ιστορικός Τάικο Τριφόνοφ δημοσιεύει μία στατιστική του 1919 που μας λέει ότι στην Ξάνθη υπήρχαν 85 ψυχές γυναικόπαιδα κατά πλειοψηφία. Δεν υπήρχε ούτε δήμαρχος να διοριστεί. Ο Σαρπή διόρισε δήμαρχο τον Χουσεΐν Αγάζαντε Ταχίρ Εφέντη το πρωί της Παρασκευής, την ίδια μέρα που μπήκε ο ελληνικός στρατός, και αντιδήμαρχο τον πρώην Βούλγαρο δήμαρχο Πρελιγκόφ. Λίγες μέρες μετά διορίζεται δεύτερος αντιδήμαρχος, ο Χριστόδωρος Μπροκούμης, που παλινόστησε μαζί με τους Ξανθίους. Επιστρέφουν οι Όμηροι στο τέλος Οκτωβρίου του 19 με τρένο, το οποίο περνάει και τους μαζεύει από ολόκληρη τη Βουλγαρία, ξεκινώντας από τα Σκόπια, ανεβαίνει στο Δούναβι επάνω και κατεβαίνει και έρχεται μέσω Ορεστιάδας Βίλντεγκραντ και τα βαγόνια ανοίγουν στην Ξάνθη. Και όπως τα ανοίγουν, υπάρχουν νεκροί και ζωντανοί μέσα. Εκεί πέρα, κάποιες κυρίες, η κυρία Αδωσίδου, η Πινελόπη Δέλτα,
Ο ανιψιός της Πινελόπης Δέλτα, ο Αλέξανδρος Ζάνας, ήρθαν εδώ και ζήτησαν από τους Εγγλέζους μια ανθρώπινη περιποίηση σε αυτούς που έρχονταν από την εξορία. Η παλινόστηση, ο αναπατρισμός δηλαδή των Ξανθίων, άρχισε λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση. Δόθηκε εντολή οι Ξάνθιοι να εισέρχονται στην πόλη, να επαναπατρίζονται, παρά τις πολλές αντιρρήσεις κάποιων. Και έτσι η πόλη άρχισε σιγά σιγά να παίρνει, να βρίσκει τον παλιό της ρυθμό. Αφού παλινώστησαν όλοι οι εκδιωχθέντες Ξανθιώτες, έρχεται δυστυχώς η μικρασιατική καταστροφή να φέρει πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Το κράτος και η Εκκλησία εξάντλησαν όλες τις δυνάμεις για να προστατέψουν και να παρέχουν βοήθεια ιατροφαρμακευτική, σύτησης και εστίασης σε αυτούς τους ανθρώπους. Το βάρος που σήκωσε στις πλάτες του ο νομός ήταν τεράστιο. Το 1922 ο μεγαλοειδατισμός των Ελλήνων μας οδήγησε να χάσουμε όλες τις μικρασιατικές πατρίδες, όλη την Αιωλία, την Ιωνία, την Αιωλία, την Ανατολική Θράκη αν θέλεις. Με μοιραία να έχουμε μια εισρωή 350.000 ανθρώπων προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο προς την Ελλάδα. Δεν ήταν μεταναστευτικό κύμα, ήταν διωγμός στην ουσία. Βέβαια το ονομάσαν ανταλλαγή και τα λοιπά, αλλά ανταλλαγή χωρίς την έγκριση των κατοίκων δεν γινόταν. Και μάλιστα εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου πολύ, η πατρίδα, και η πατρίδα εννοούσε την πατρίδα από εκεί που ήλθε. Και πίστευαν ότι θα ξαναεπιστρέψουν εκεί. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, όταν ήταν στην Ξάνθη, κυρίως στην Ξάνθη, δώσαν νέα πνοή ξανά στην Ελλάδα με την εργατικότητά τους, με την εφευρετικότητά τους, με τον επαγγελματισμό τους. Ασχολήθηκαν κυρίως με τα καπνά και αυτοί τα πρώτα χρόνια. Εκεί το κράτος ήρθε και βοήθησε πάρα πολύ φτιάχνοντας καινούργιους οικισμούς, καινούργιες συνοικίες. Έργα τα μεγάλα άρχιζαν την εποχή του Χριστόδουλου Μπροκούμου. Και συνεχίστηκαν βέβαια με τον Ευρυπίδη Χασιτζόγλου και η βοληθόστρωση υδρώνων. Νερό. Κρίνες, δημόσιες κρίνες. Τα κτίσματα τα οποία έπρεπε να επιδιορθωθούν, κατασκευή κατοικιών για να υποδεχθούν τους πρόσφυγες. Όλοι, αυτοί οι δύο κυρίως, ο Ευρυπίδης Χατζηζόγλου και ο Ευρυπίδης και ο Πυγμαλίων Χριστίδης του Μεσοπολέμου, έδειξαν πολύ μεγάλο έργο που έχει καταγραφεί στην Ξανθιώτικη βιβλιογραφία και πέθαναν πανφτωχοί. Μάλιστα λέγεται ότι ο Ευρυπίδης Χατζηζόγλου πέθανε από την πείνα την περίοδο της κατοχής εδώ. Οι πρόσφυγες με το που ήρθαν εδώ δούλεψαν. Εντάχθηκαν μέσα στο κοινωνικό σύνολο της πόλης. Ξέρετε, κάποτε μου είπανε ποιος είναι Ξανθιώτης. Πώς μπορούμε να πούμε ποιος είναι Ξανθιώτης? Και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Φυσικίδης, ο δάσκαλος εδώ από την πόλη, μου λέει αυτός που ξέρει που είναι το Μάκακλαρ. Είναι ένα τουρκικό χωριό πίσω από τα βουνά, το οποίο με τα πόδια είναι πολύ κοντά και πολύ μακριά από την πόλη συγχρόνως, γιατί είναι δύσβατο. Λοιπόν, εγώ δεν το πίστεψα αυτό, μάλλον δεν το δέχτηκα, γιατί και οι πρόσφυγες Ξανθιώτες είναι. Μπήκαν μέσα στην πόλη, δούλεψαν για την πόλη
αγάπησαν την πόλη και μείναν στην πόλη. Τελικά Ξανθιώτης είναι αυτός που αγαπάει τον τόπο του. Αυτός που έχει ήμερο με τον τόπο του και παραμένει εδώ και δεν φεύγει. Αυτοί οι άνθρωποι μέχρι και σήμερα, οι πρόσφυγες είναι οργανωμένοι σε σωματεία, σε συλλόγους, δείχνουν την παρουσία τους, μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά και στα εγγόνια τους το νόος τους, αν θέλεις, των χαμένων πατρίδων, των αλήτρωτων πατρίδων. Μπαίνουν πολλές φορές στη λογική να επιστρέφουν, να πάνε να γνωρίζουν ξανά τα εγγόνια, όπως και εγώ. Επισκέφθηκα πολλές φορές την πατρίδα του πατέρα μου και της μητέρας μου. Αλλά έμεινε άσβεστη αυτή η φλόγα, το να διατηρηθεί τουλάχιστον η γλώσσα, η ποντιακή κυρίως, και τα ήθη και έθιμα και οι χοροί από τις ξεχασμένες πατρίδες, από τις χαμένες πατρίδες. Ξεχασμένες δεν ήταν ποτέ. Το 1941, το Μάρτιο, ένα συγγενής από Αθήνα έστειλε ένα γράμμα στον παππού μου και του είπε ότι επειδή επίκειται η εισβολή των Βουλγάρων στη Δυτική Θράκη, καλό θα ήτανε να κανόνιζε τις υποθέσεις του, να μετικούσε ή στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί πέρα δεν θα ήταν τόσο βαριά τα πράγματα. Ο παππούς μου που είχε φάει τις δυο βουλγαρικές κατοχές στην Ξάνθη, που τον κατέστρεψαν οικονομικά, όταν λέω τον κατέστρεψαν, δεν του αφήσανε δραχμή στην τσέπη, σκέφτηκε ότι δεν μπορούσε να είναι τόσο βάρβαροι οι Βούλγαροι και την δεύτερη φορά. Και αποφάσισε να μείνει, δεν έφυγε. Έμεινε εδώ, έμεινε, και έφαγε και την τρίτη βουλγαρική κατοχή, ο Νικόλαος Θεοδωρίδης. Αγαπητέ αδερφέ, μου γράφεις να έλθω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου γράφεις όμως πώς. Εμένα με κάλεσαν προχθές και μου έκαναν εκβιασμό στην ασφάλεια. Τάχα πως θα μου δώσουν άδεια να φύγω. Τους έδωσα 1000 λεύα και ύστερα μου ζήτησαν 3000. Τα έδωσα κι αυτά και ύστερα μου ζήτησαν άλλες 3. Τους είπα ότι δεν έχω και με ξυλοφόρτωσαν. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ο φίλος μας ο Ντίνος έφυγε πριν από μέρες. Μάθαμε όμως πως τον σκότωσαν στο δρόμο οι ίδιοι που τον φυγάδεψαν. Ένας βούλγαρος σοφέρ για να τον ληστέψουν. Εδώ ξέρεις, κινδυνεύουμε κάθε μέρα. Δεν μιλούμε ποτέ και περιμένουμε τη σειρά μας για να μας σκοτώσουν καμιά νύχτα. Τις νύχτες ακούμε πυροβολισμούς και τρέμουμε. Δεν είναι ζωή αυτή πια. Και αν δεν μπορέσω να έλθω εκεί, θα πάω στο βουνό. Ακούω πως μαζεύτηκαν πολλοί και πως ζουν καλύτερα. Έχουν τουλάχιστον ελευθερία. Και άμα βρουν ευκαιρία, εκδικούνται κιόλας. Προημερών έπιασαν ένα παιδάκι βούλγαρη που άκουγε Λονδίνο. Το πέρασαν τάχα της από στρατοδικείο, ότι δήθεν έπαιρνε ασύρματο με τους αντάρτες και το σκότωσαν. Νομίζω πως ήταν ο γιος του ορολογά, του Κυρθόδωρου. Φρίκι είναι τα πράγματα, και κάθε μέρα που περνάει είναι χειρότερα. Όσο φοβούνται να μην νικήσουν οι σύμμαχοι, τόσο πιο πολύ αγριεύουν και τους πιάνει λύσα. Εγώ στο ξαναλέω, αν δεν μπορέσω να έρθω, θα ανέβω στο βουνό. Εκεί δεν θα πεθάνω σαν το σκυλί στα μπέλη. Εσύ πρόσεχε μόνο τη μάνα και πες της πως είμαι πάρα πολύ καλά. Τίποτα άλλο, γιατί την ξέρω πόσο στεναχωριέται. Με αγάπη, ο αδερφός σου, Σωτήρης Αναστασούλης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ήταν η στιγμή που οι Τούρκοι και οι Έλληνες στην πόλη είχαν τα ίδια δικαιώματα, ήταν δηλαδή οι πολίτες τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας, έπαιρναν 400 δράμια καλαμποκίσιο ψωμί την ημέρα, κατά άτομο με κουπόνι, ενώ αυτοί που ήταν βουλγαρικής καταγωγής ή αυτοί που είχαν γραφεί
Βούλγαροι, κυρίως σλαβόφωνοι Έλληνες, αυτούς που ονομάζουμε Μακεδόνες τώρα, αυτοί είχαν διαφορετικές ταυτότητες, έπαιρναν διαφορετικά κουπόνια και παίρνανε όλα τα χρειαζόμενα από την βουλγαρική κοοπεράτσια, δηλαδή τον βουλγαρικό επισιτισμό, στις ποσότητες που ήθελαν. Ενώ στους Έλληνες υπήρχε πείνα, γιατί τι να φας με 400 δράμανια καλαμποκίους και ψωμί, το οποίο για να πατάει βάρος σου βάζαν και λίγη άμμο μέσα. Στα γενικά αρχεία του κράτους υπάρχει λίστα με τους βουλγαρογραμμένους. Αλλά πώς θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε κάποιον που από πείνα ή από ανάγκη ή από επειδή ήταν παππούς, αρρώστανε το εγγονάκι του και ήθελε φάρμακα, βουλγαρογράφονταν για να ζήσει ο εγγονός του. Προς το τέλος της βουλγαρικής κατώτοχης είχαμε και το θεθεσμό των ταγμάτων εργασίας. Τα τρουτ, τρουτ είναι η εργασία, μποϊνά είναι ο πόλεμος. Ντουρντουβάκι είναι στρατιώτες, εργάτες. Αυτή ήταν μια πρακτική περισσότερο οθωμανική. Τι κάνανε, μαζεύαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό και τους πηγαίναν σε καταναγκαστικά έργα στη Βουλγαρία. Το ίδιο κάνανε και οι Οθωμανοί τους χριστιανούς της Μικράς Ασίας. Τους στέλναν στα λεγόμενα αμελέ ταμπουρού. Ήταν τα τάγματα εργασίας. Το ίδιο κάνανε και οι Βούλγαροι από το 41 μέχρι το 43. Μαζεύαν τον ξανθιώτικο ανδρικό πληθυσμό και τον οδηγούσαν στη Βουλγαρία φτιάχνοντας δημόσια έργα. Συγκεκριμένα στην πόλη Στάρα Ζαγόρα. Υπάρχει ένα σοβαρό φωτογραφικό αρχείο από εκείνη την περιοχή, από την περίοδο εκείνη, και υπάρχουν και πολλά γνωστά ονόματα από τα ντουρντουβάκια. Έκανε ένα καλό, ότι όταν ξέσπασε ο ελληνικός εμφύλιος, οι νομοί Ξάνθης και Κομωτινής δεν είχαν κόσμο να υποστηρίξει τον ελληνικό εμφύλιο, γιατί ήταν όλοι ντουρντουβάκια στη Βουλγαρία. Η καταστροφή που υπέστη η περιοχή της Θράκης κατά τη βουλγαρική κατοχή ήταν η μεγαλύτερη του αιώνα. Την ώρα που η υπόλοιπη γερμανοκρατούμενη Ελλάδα ζούσε κάτω από το ζυγό των Ναζί, η Θράκη ενσωματωμένη στη Βουλγαρία βίωνε μια απάνθρωπη τετραετία βαρβαρότητας και αδικίας εις βάρος των Θρακετών. Οι τακτικές εξάρθρωσης της ελληνικής δραστηριότητας στην περιοχή διέλυσαν στην κυριολεξία κάθε παραγωγικό κλάδο και εκτόπισαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα μαρτύρια, οι δολοφονίες, οι εκτελέσεις, η καταστροφή και η λαϊλασία περιουσιών έστρεψαν τους κατοίκους σε εξεγέρσεις κατά του κατακτητή. Ήταν τόση η βία που χρησιμοποιούσαν οι Βούλγαροι για να αφελεινίσουν τους κατοίκους της περιοχής που πολλοί πήραν τα όπλα και ανέβηκαν στα βουνά. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν έσβησε τη φλόγα της ελληνικής ψυχής που σιγοέκυγε στα στήθη των κατοίκων. Μέσα σε ανθρώπους που τα πρόσωπα και τα ονόματά τους ίσως να μοιάζαν με τα δικά μας. Αυτή η σφοδρή επιθυμία του Έλληνα για την ελευθερία έκανε πέρα κάθε είδους τρομοκρατία και παρά την αβάσταχτη κατάσταση της πείνας και των στερήσεων δημιουργήθηκε το ελληνικό Αντάρτικο που είχε ως έδρα την ορεινή περιοχή της Χαϊντούς. Τα μυστικά δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας και η ένοπλη δράση συγκρότησε ένα μηχανισμό αντίστασης, ο οποίος προκάλεσε καταστροφές στον εχθρό. Άρχισαν και επέζεψαν τα ντουρντουβάκια από την Βουλγαρία, τα οποία ατυχώς όλα στρατεύτηκαν και πήγαν στο Γράμμα και το Βίτσι. Πήγαν στον Εμφύλιο, τους βλέπετε, τους δυο που έχουμε στην πλατεία, τον Βόγδο ας πούμε. Μετά το 1950 ξανάρχισε το εμπόριο του καπνού και η ανάκαψη του καπνεμπορίου άρχισε να ξαναφέρνει σταδιακά το χρήμα στην Ξάνθη. Πλην όμως
υπήρχε κρίση. Οπότε έχουμε την τελευταία δημογραφική αλλαγή στην πόλη. Δηλαδή, φεύγουν στη Γερμανία. Φεύγει όλη η νεολαία της Ξάνθης, στη Γερμανία επάνω, δουλεύει και προσπαθεί για μια καλύτερη τύχη. Το 1960-63 υπάρχουν γραφεία που πηγαίνεις, δηλώνεις ότι θες να πας στη Γερμανία και φεύγεις.